Για την ισότητα των φύλων έτρεξαν για πρώτη φορά κάθετο μαραθώνιο γυναίκες στην Κίνα, ανεβαίνοντας σκάλες για πάνω από 250 μέτρα στον πύργο της Σανγκάης, ο οποίος αποτελεί και ένα από τα υψηλότερα κτίρια της χώρας. Οι δρομές ανέβηκαν από τον 79ο στον 111ο όροφο. Στόχος των διοργανωτών ήταν να ενδυναμώσουν τις γυναίκες μέσω της αθλητικής συμμετοχής για να ενισχύσουν και την επιρροή τους στον αθλητικό τομέα της χώρας. Στο Μεξικό, δεκάδες άνθρωποι φορώντας ψιλοτάκουνα παπούτσια έτρεξαν σε κεντρικό δρόμο της πόλης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το Pride. Τα κόνες ήταν como recordar todo eso que nos ha costado, ¿no? Para llegar a donde está un poco hoy la comunidad, ¿no? Νικητής του αγώνα ήταν ο 30χρονος Αμπραχάμ, αρχιτέκτονας στο επάγγελμα, ο οποίος, όπως είπε, έβαλε για πρώτη φορά τα κούνια. Fue muy emocionante, nunca lo había hecho antes. Una chica en la oficina me invitó y estuve muy mentalizado a ganar porque sí quería ganar. Υπήρχαν βέβαια και προϋποθέσεις για συμμετοχή στον εν λόγω αγώνα. Οι συμμετέχοντες έπρεπε να φορούν τα κούνια που δεν ήταν μικρότερα από 10 εκατοστά. 11 δολάρια ήταν το αντίτιμο για συμμετοχή, ποσό το οποίο δόθηκε ως δωρεά σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό που υποστηρίζει υπηρεσίες HIV και AIDS στο Μεξικό. Το Ρίο ντε Ζανέιρο γιόρτασε και φέτος τη Διεθνή ημέρα γιόγκα. Απολαμβάνοντας την ανατολή του ηλίου, οι λάτρεις της γιόγκα συγκεντρώθηκαν στην παραλία Κόπα Καβάνα για ένα ομαδικό μάθημα γιόγκα. It's a huge mix of emotions, honestly. It's such a beautiful thing and I can honestly barely believe that I made it, that I created this. It's just so, so incredibly beautiful and humbling and wonderful. Για την ιστορία, η Διεθνής ημέρα γιόγκα καθιερώθηκε το 2014 από τα Ηνωμένα Έθνη για να προωθήσει τα σωματικά και πνευματικά ωφέλη της γιόγκα.